Κύριε πρώην Υπαρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριε Ναύαρχε εδώ ΙΟΕΠ, κύριε εκπρόσωπε του Ιδρύματος Ευγενίδου, κύριοι Ναύαρχοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το προσωπικό του Ιδρύματος για τη φιλοξενία της έκθεσης της ΙΙΝ με τίτλο Μεθορμήσα Καθέκτου, Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού 1821-1945, αλλά και για την εν γέννη συνεργασία και βοήθεια. Η σημερινή μας εκδήλωση έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός θα λάβουν χώρα τα εγγένεια της φορητής μας έκθεσης και αφετέρου, εν ώψη της επικείμενης εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα υπάρξει μια επετειακή ομιλία με ομιλητές, πρώτα απ' όλα τον υποφαινόμενο και ύστερα τον ιστορικό Τάσο Σακελαρόπλο, υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, τον οποίο σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο πάνελ. Σκοπός μας είναι να αναδειχτούν πτυχές από την ιστορία του πολεμικού ναυτικού, γυρίζοντας το χρόνο πίσω και να επιλέξουμε να σταθούμε και να προσεγγίσουμε την περίοδο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου όπως αυτή αναδεικνύεται και φωτίζεται από τα αρχεία του πολεμικού ναυτικού, που ένα σημαντικό μέρος τους φυλάσσεται στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού. Την εκδήλωση πριν ξεκινήσει θα χαιρετήσουν ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, Πλοίαρχος Ιωάννης Διαμαντάκης Ποινή. Η έκθεση της ΙΙΝ θα παραμείνει στο Ίδρυμα μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου 2019 και σας προσκαλούμε να την επισκεφθείτε μαζί με τις οικογένειές σας. Παρακαλείται ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, όπως προσέλθει, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμε Ναύαρχε Νικόλαε Πέτσο, αξιότιμε επίτιμε Υπαρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Δημοσθένη Χέλμη, αξιότιμε Αρχιπλοίαρχε Χρήστο Ασιάκο, αξιότιμε Πλοίαρχε Ιωάννη Διαμαντάκο, Διευθυντή Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, αξιότιμε κύριε Σακελαρόπουλε. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στα εγγένεια της έκθεσης με θέμα την ιστορία του πολεμικού μας ναυτικού από το 1821 έως και το 1945. Το Ίδρυμα Ευγενίδου φιλοξενεί σήμερα την έκθεση αυτή, εκφράζοντας την αναγνώρισή του στην ένδοξη ιστορία του πολεμικού μας ναυτικού και την προσφορά του στην πατρίδα μας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Ίδρυμα Ευγενίδου, την έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, είτε μαζί με τα σχολεία, είτε μαζί με τις οικογένειές τους, έτσι ώστε το μήνυμα της προσφοράς και της θυσίας στην πατρίδα να έχει αποδέχτες πρωτίστως την ελληνική νεολαία. Καλή σας επιτυχία, σας ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, καλείται ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, Πλοίαρχος Ιωάννης Διαμαντάκης Ποινή, όπως απευθύνει και αυτός με τη σειρά του ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Κύριε πρώην Υπαρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κύριε Ναύαρχε εδώ ΙΟΕΠΝ, κύριε εκπρόσωπε του Ιδρύματος Ευγενίδου, κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Ναύαρχοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω το σύντομο χαιρετισμό μου, καταρχήν να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας, τιμώντας την εκδήλωσή μας και τα εγγένεια της έκθεσης. Ευχαριστώ επίσης θερμά το Ίδρυμα Ευγενίδου για τη φιλοξενία της έκθεσης Μεθορμήσα Καθέκτου του Πολεμικού Ναυτικού, στις εγκαταστάσεις του οποίου θα μείνει για περίπου ένα μήνα μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, με συγχωρείτε. Η φιλοξενία της έκθεσης του Πολεμικού Ναυτικού σε ένα φορέα μεγάλης εμβέλειας στον τομέα ανάδειξης της επιστήμης και έρευνας καθώς και του πολιτισμού, όπως είναι το Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και ευρή αποδοχή του κοινού, εκτιμάται ότι θα επιφέρει μια προστιθέμενη αξία στην έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, ο σκοπός της οποίας είναι να προβάλλει την ιστορία σε μικρούς και μεγάλους, την ένδοξη ιστορία του πολεμικού μας ναυτικού. Σήμερα, παράλληλα με τα εγγένεια της ιστορικής μας έκθεσης, της φορητής μας έκθεσης, έχουμε διοργανώσει μια εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία θα περιλαμβάνει ομιλία του εκλεκτού ιστορικού που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο πάνελ του κυρίου Τάσου Σαγελερόπουλου, καθώς και του επιτελούς της ΙΙΝ, υποπλοιάρχου Αθανασίου Παπαδημητρόπουλου Ποινή, οι οποίοι θα αναπτύξουν το θέμα της δράσης του πολεμικού ναυτικού κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Κυρίες και κύριοι, η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού είναι, όπως αποκαλείται χαρακτηριστικά, μια κυβωτός ιστορικής μνήμης του καταθάλασσαν αγώνα της πατρίδας μας.
Είναι δύο φορές βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών για τη συνεισφορά της στην ναυτική ιστορία και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο λοιπόν του έργου και της αποστολής της, που είναι η διαφύλαξη και η ανάδειξη της ένδοξης ναυτικής μας ιστορίας, το 2017 δημιούργησε τη φορητή έκθεση ιστορικού περιεχομένου που θα ξαναγηθείτε στο τέλος της εκδήλωσής μας, με τον τίτλο «Με θορμής ακαθέκτου, η ιστορία του πολεμικού ναυτικού από το 1821 μέχρι το 1945». Τι θέλουμε να πετύχουμε τη φορητή μας έκθεση? Θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά στο κοινό και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, σε Ελλάδα και εξωτερικό, την ένδοξη ναυτική μας ιστορία. Ως μέθοδο μιας κατά το δυνατόν πιο προσιτής και ευχάριστης προσέγγισης, επιλέξαμε την εποπτική μέθοδο, δηλαδή δημιουργήσαμε γιγαντοαφίσες, banners, με εικόνα και κείμενο, τα οποία εξιστορούν την ιστορία του πολεμικού μας ναυτικού από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόσφατα, στο πλαίσιο του εμπλουτισμού της έκθεσης, έχουμε εκθέσει και κοιμηλιακό υλικό, όπως είναι φωτογραφίες από το ιστορικό μας αρχείο, που περιλαμβάνουν ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και τη διαβίωση στα πολεμικά πλοία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς επίσης και κάποια κοιμήλια από το θρηλυκό εντορπιλικό Αδρίας. Έχουμε φέρει λοιπόν ένα αντίγραφο του ημερολογίου του Αδρία, το οποίο θα μπορέσετε να δείτε στη συνέχεια στην έκθεση, καθώς και ένα μονόκιαλο, τα οποία τα εκθέτουμε, αναφορικά για τον Αδρία και όποιον δεν γνωρίζει, σαν αύριο 22 Οκτωβρίου του 1943, το ελληνικό εντορπιλικό Αδρίας μαζί με το βρετανικό Χέργουορθ, κατά διάρκεια μιας αποστολής στην Κάλυμνο, προσέκρουσε σε νάρκη με αποτέλεσμα να κοπεί η πλώρη του. Ο κυβερνήτης του πλοίου, αντιπλοίαρχος Ιωάννης Τούμπας, διατάχθηκε δύο φορές να εγκαταλείψει το πλοίο, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά. Τελικά η ιστορία δικαίωσε την απόφαση του κυβερνήτη και παρά το μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών και μετά από υπεράθυπες προσπάθειες του ηρωικού κυβερνήτη και του πληρώματος, κατάφεραν μετά από πολλά και δύσκολα προβλήματα να οδηγήσουν το πλοίο πίσω στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας μέσα από πλήθος επιφημιών, συμμαχικών και ελληνικών πληρωμάτων, καταντάσσοντας το πλοίο αυτό στο πάνθεον των ηρώων και των ναυτικών κατορθωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Στην έκθεσή μας έχουμε φέρει ένα μοναδικό κοιμήλιο μαρτυρία, όπως σας είπα, είναι το ημερολόγιο του πλοίου. Κατεβαίνοντας κάτω στην έκθεση και ανοίγοντας τη σελίδα στις 22 Οκτωβρίου του 1943, θα δείτε όλο το συμβάν να περιγράφεται από τα ματωμένα χέρια του σημεοφόρου Μουρίκη, ο οποίος έτυχε να έχει βάρδια την ώρα της πρόσκουσης και ήταν ένας από τους τραυματίες. Όλο το συμβάν να περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο. Στην επόμενη σελίδα, όταν κατέπλεψαν στον τουρκικό όρμο Γκιουμουσλούκ, η Τουρκία ήταν τότε ουδέτερη, για να επισκευάσουν το πλοίο και να μπορέσουν να θάψουν τους νεκρούς και να περιθάψουν τους τραυματίες, θα δείτε τα ονόματα νεκρών και τραυματιών, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνήτης τραυματίας. Κυρίες και κύριοι, αναφορικά με τον τίτλο της έκθεσής μας, αυτός πηγάζει από τη φράση ορόσημο που είπε ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας της Έλλης, όπου είπε: «Με την δύναμη του Θεού, τα σευχάς του βασιλέως και εν ονόματι του δικαίου, πλέω με θορμής ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον των εχθρών του γένους». Ο ναύαρχος Κουντουριώτης, επιβαίνοντας στο θρηλυκό θορυκτό Γεώργιο Σαβέροφ και πλέοντας κοντά στην είσοδο των στενών των Δαρδανελίων, κατά τη διάρκεια της εξελιζόμενης ναυμαχίας, εξήλθε το σχηματισμό, αύξησε ταχύτητα, χείρισε κατάλληλα για να έχει καλό τομέα βολής και στη συνέχεια εκτέλεσε μεμονωμένη επίθεση. Η μεγάλη ταχύτητα του Αβέροφ, σε συνδυασμό με τα εύστοχα πυρά, τα οποία οφείλονται στον επαγγελματισμό και τη γενναιότητα του πληρώματος του πλοίου, ευνηδίασε τον Οθωμανικό στόλο και τον ανάγκασε να αναστρέψει και να γυρίσει πίσω στα στενά. Αυτό το ορμητικό πνεύμα του Μιαούλου και του Κουντουριώτη αποτελεί το κληροδότημα των προγόνων μας και οδηγεί και εμπνέει όλους εμάς, τη νεότερη γενιά των στελεχών του πολεμικού ναυτικού. Μας προτρέπει να αγωνιστούμε με πάθος και με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο εν ονόματι του δικαίου, αλλά και με την πεποίθηση της νίκης, όπως είπε ο ναύαρχος Κουντουριώτης. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας και τους αγώνες των γενναίων ελληνικών πληρωμάτων που επιχειρούσαν πάντα κατά υπέρτερου αντιπάλου, εν ονόματι όμως του δικαίου και υπερβομών και αιστιών. Το πολεμικό μας ναυτικό ήταν εκείνο το όπλο που κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπέστειλε ποτέ τις σημαίες και δεν σταμάτησε να πολεμά.
Ακόμα και όταν η Ελλάδα καταλαμβάνονταν από τους Γερμανούς, τα στελέχη του, σαν νεότεροι Αθηναίοι, αν και έχαναν την πατρίδα τους, συνέχισαν με επιτυχία τον αγώνα κατά των δυνάμεων του άξονα από τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένα νοητό νήμα που συνδέει το Μιαούλι και τον Κανάρι με τους κυβερνήτες και τα πληρώματα του πολέμου του 40 και αυτούς με τα σημερινά μας στελέχη. Είναι η πεποίθηση της νίκης. Μία νίκη που πάντοτε είναι απόρρια του τρισχιλιετούς μας ναυτικού πολιτισμού και παράδοσης. Το πολεμικό ναυτικό είναι άγρυπνος φουρός των ελληνικών συνόρων της πατρίδας μας και ισχυρός θεματοφύλακας των εθνικών μας συμφερόντων. Συνεχίζει μέχρι και σήμερα με θορμή ακαθέκτου την εκτέλεση της αποστολής του, πάντα με γνώμονα τη ρίση του Θεμιστοκλή πριν από την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Έχουμε γη και πατρίδα όταν έχουμε πλοία στη θάλασσα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στις ομιλίες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ένα βίντεο, ένα απόσπασμα από συνεντεύξεις βετεράνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που αναφέρονται στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση της ΙΗΝ. Νομίζω είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε με τις ομιλίες. Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό να κάνουμε μια αλλαγή στις διαφάνειες. Τα ελληνικά πλοία και πληρώματα αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για να μπει σε εφαρμογή το σχέδιο του Ίνστον Τσόρτσιλ να τεθεί η Ευρώπη σε φωτιά. Είναι άλλωστε γνωστή η έκφραση που χρησιμοποιούσε και έχει μείνει παροιμιώδης μετά τη συγκρότηση της περιβόητης SOE. Set Europe Ablaze δήλωνε χαρακτηριστικά. Ειδικότερα για τη βαρύτητα που απέδιδε στον ναυτικό αγώνα και πιο συγκεκριμένα στην αντεπίθεση στη Γερμανία από τον Νότο και τη Μεσόγειο θάλασσα, φαίνεται από την αιμονή του κυριολεκτικά να διαθέσει μεγάλες ναυτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο. Τον κρισιμότατο ρόλο τους τον αντιλήφθηκε πολύ περισσότερο, βέβαια, μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς. Σε αυτό το σχέδιό του έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα ελληνικά πλοία και υποβρύχια με τα πληρώματά τους. Το πλάνο του Τσόρτσιλ έχει πια σήμερα αποκρισταλωθεί χάρη στα αρχεία που έχουν ανοίξει, κυρίως στα Βρετανικά, την ιστορική έρευνα, τις μελέτες και σίγουρα τα ιστορικά ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί. Έτσι αποκρυπτογραφείται η στρατηγική του για γενική αντεπίθεση στη Γερμανία του Χίτλερ, όχι από το στενό της Μάνχης πρώτα, αλλά από τον Νότο, το μαλακό υπογάστριο του Χίτλερ, όπως θεωρούσε τη Μεσόγειο θάλασσα. Υπάρχει όμως και μία άλλη παράμετρος, που έχει να κάνει με το ηθικό των Βρετανών και των υπολείπων συμμάχων, και η αναστήλωσή του επιζητούσε μία νίκη, και η νίκη αυτή εναντίον των δυνάμεων του άξονα θα μπορούσε να έλθει πιο γρήγορα από τον Νότο. Τα ελληνικά πλοία και υποβρύχια ανέλαβαν να επιτελέσουν ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου αυτού. Ας αφήσουμε όμως στο σημείο αυτό τη μεγάλη εικόνα του πολέμου και ας έρθουμε να προσεγγίσουμε ειδικότερες πτυχές από τον ναυτικό αγώνα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συμμετοχή του ναυτικού τότε. Από το 1936 και μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Ιωάννη Μεταξά, φάνηκε ότι τα συμφέροντα της χώρας ταυτίζονταν και συμπορεύονταν με τη Μεγάλη Βρετανία ως ναυτικής δύναμης. Ανεξάρτητα από το θαυμασμό του Μεταξά για τη Γερμανία, απόφυτος ο ίδιος άλλωστε της Πολεμικής Ακαδημίας του Βερολίνου, από το 1936, σε σύγκληση του τότε Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, είχε ρητά δηλώσει πως τον πόλεμο που διέβλεπε μεταξύ Αγγλίας και Γερμανίας, η Ελλάδα θα ετίθετο στον πλευρό των Άγγλων. Από το 1936 ξεκινά έτσι η πολεμική προπαρασκευή της χώρας. Το ναυτικό διαδραμάτισε έναν πολύτιμο ρόλο σε αυτήν. Αναφορικά με το ρόλο του ναυτικού την περίοδο αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός επικεντρώθηκε στην προσπάθεια των θαλασσίων μεταφορών στα Δωδεκάνησα, τα οποία άλλωστε ήταν ιταλοκρατούμενα και υπήρχε σημαντική ναυτική παρουσία στις βάσεις της Λέρου. Έπρεπε να μετακινηθούν στρατεύματα, όπλα, πυρομαχικά, πολεμοφόδια, ώστε να ενισχυθούν τα βόρεια σύνορα της χώρας, με την γραμμή των οχυρών να διαδραματίζει προεξέχοντα ρόλο. Προτεραιότητα για το ναυτικό δόθηκε στην συγκρότηση και οργάνωση των ναυτικών δικαιήσεων. Τα περιορισμένα οικονομικά μέσα δεν επέτρεπαν την ενίσχυση του στόλου πέρα από την πρόσκληση των δύο αντιτορπιλικών, Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα, που κατασκευάστηκαν στην Αγγλία. Τα άλλα δύο, ομοίου τύπου, που επρόκειτο να κατασκευαστούν στην Ελλάδα, δεν ξεκίνησαν να χτίζονται καθώς άρχισε ο πόλεμος. Ο ρόλος που ανέλαβε να επιτελέσει το ναυτικό κινήθηκε γύρω από την οργάνωση της παράκτειας άμυνας, την αντιεροπορική άμυνα και τα παρατηρητήρια. Η χώρα, για την καλύτερη οργάνωσή της, διαιρέθηκε σε έξι ναυτικές αμυντικές περιοχές.
Αυτές ήταν οι ακόλουθες. Η ναυτική αμυντική περιοχή 1 της Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, η ναυτική αμυντική περιοχή 2 της Κρήτης με έδρα τα Χανιά, η ναυτική αμυντική περιοχή 3 του Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά, η ναυτική αμυντική περιοχή 4 της Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα, η ναυτική αμυντική περιοχή 5 του Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τέλος ήταν η ναυτική αμυντική περιοχή 6 των Ανατολικών Νήσων με έδρα τη Μυτιλίνη. Για την κατασκευή των οχυρώσεων αυτών κλήθηκαν οι Γερμανοί αξιωματικοί, οι οποίοι υπέδειξαν τις κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση πυροβολίων και στη συνέχεια κατάρτισαν τα γενικά σχέδια τόσο της επάκτειας όσο και της αντιεροπορικής άμυνας. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, το έργο συνέχισαν Έλληνες αξιωματικοί και πολιτικοί μηχανικοί της Ανωτέρας Διοίκησης Τοπικής Αμήνης, όπως ονομαζόταν αρχικά, που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ανωτέρα Διοίκηση Παρακτίου Αμήνης. Πυροβολικό για τα επάκτεια οχυρά χρησιμοποιήθηκε αυτό του θωρυκτού λίμνος και πυροβόλα από άλλα παροπλισμένα πλοία. Αξιοποιήθηκαν ακόμη και τα πυροβόλα του καταδρομικού Έλλη που αφαιρέθηκαν κατά τη μετασκευή του. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως στο βόρειο οχυρό της Αίγινας, στο ακροτήριο Τούρλος, μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν οι δίδυμοι πύργοι των 305 χιλιοστών των πυροβόλων του θωρυκτού λίμνος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα άθλο όχι μόνο για την εποχή εκείνη, αλλά και για σήμερα, αν αναλογιστούμε το βάρος που έφεραν τα πυροβόλα αυτά του θωρυκτού και βέβαια το ύψος που τοποθετήθηκαν για τη μεταφορά του, το οποίο βρισκόταν στα 50 μέτρα περίπου πάνω από τη θάλασσα. Για το οχυρό του μεγάλου εμβόλου στη Θεσσαλονίκη αξιοποιήθηκαν τα πυροβόλα του τουρκικού θωρυκτού Φετίχ Μπουλέν. Το θωρυκτό Φετίχ Μπουλέν βρισκόταν βυθισμένο μετά το ηρωικό κατόρθωμα του υποπλοιάρχου Νικόλαου Βότση να εισέλθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κάτω από τη μύτη πραγματικά των Οθωμανών, να διέλθει από τις Οθωμανικές πυροβολικίες, να τορπιλήσει το Οθωμανικό θωρυκτό και να διέλθει πάνω από την αρκοθετημένη περιοχή του Θερμαϊκού, εκτιμώντας και έχοντας δίκιο βέβαια, όπως αποδείχθηκε και μετά, πως το μικρό βύθισμα του τορπιλοβόλου του δεν θα ενεργοποιούσε τις νάρκες. Στο οχυρό αυτό ανέλαβε τη διοίκηση του απότακτος αξιωματικός του κινήματος 1935, ο Πλωτάρχης Ιωάννης Τούμπας, με τα γνωστά κατορθώματά του, όπως υπόθηκαν και προηγουμένως από τη Διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. Με εφέδρους αξιωματικούς από τάξη 35 στελεχώθηκαν οι περισσότερες ναυτικές αμυντικές περιοχές. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και άλλες υπηρεσίες. Και εδώ βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες, το πριν και το μετά, πώς βρίσκεται σήμερα το ναυτικό οχυρό της Βόρειας Αίγινας, έτσι στο χειροτήριο του Τούρλου. Σημαντικό ρόλο λοιπόν διαδραμάτισαν και άλλες υπηρεσίες για την προετοιμασία του ναυτικού αγώνα. Η Διεύθυνση Ραδιοτηλεγραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού, η Διεύθυνση Τορπιλών και Ναρκών, ο Ναύσταθμος επίσπευσαν τις εργασίες τους και προετοιμάστηκαν για τον επικείμενο πόλεμο, όσο αυτό ήταν εφικτό με τα δεδομένα της εποχής και τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους βέβαια τότε. Στο διάστημα αυτό, οι προκλήσεις των Ιταλών άρχισαν σταδιακά να κλιμακώνονται. Οι λόγοι ήταν προφανείς. Επιδίωκαν με κάθε μέσο να προκαλέσουν την αντίδραση των Ελλήνων και να ξεκινήσουν έναν Ιταλικό πόλεμο. Από τις πιο προκλητικές κινήσεις, αξίζει να αναφέρουμε τη ρήψη βομβών από Ιταλικά αεροπλάνα στις 12 Ιουλίου 1940 εναντίον του πλοίου Φάρων Ορίων τη στιγμή που ανεφοδίαζε το φάρο της Γραμβούσας. Το αντιτορπιλικό Ήδρα, ως πλοίο Σκοπούν, διετάχθηκε και προσέτρεξε σε βοήθεια. Πλησιάζοντας τη Γραμβούσα, δέχτηκε και αυτό επίθεση βομβών, που όμως απάντησε με τα πομπόμ, όπως αποκαλούσαν από τον ήχο παρήγκαγαν, τα δίδυμα τετράκανα πυροβόλα των 40 χιλιοστών εναντίον των αεροσκαφών. Από τη συλλογή των θραυσμάτων των βομβών φάνηκε πως ήταν ιταλικής κατασκευής. Οι προκλήσεις δεν σταμάτησαν εδώ. Τις βόμβες των Ιταλών δέχτηκαν στις 29 Ιουλίου τα τορπιλικά Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα, καθώς και δύο υποβρύχια που βρίσκονταν δεμένα στην Αύπακτο. Η κορύφωση των προκλήσεων συνεχίστηκε με τον βομβαρδισμό της ακτοφυλάκηδας Α5 την ώρα που έπλε μεταξύ Σαλαμίνας και Αίγινας. Ανάλογες πιέσεις ασκήθηκαν και σε διπλωματικό επίπεδο με την Ιταλία να προσπαθεί να εμπλέξει την Ελλάδα σε γεγονότα που θα δήλωναν μια σαφή στήριξη των Άγγλων στο Αιγαίο, ενώ η προπαγάνδα συνεχίστηκε και με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων από τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Αποκορύφωση όλων αυτών, όπως είναι γνωστό, αποτέλεσε ο τορπιλισμός του καταδρομικού Έλλη στις 15 Αυγούστου του 1940. Η Έλλη βρισκόταν μαζί με τον Αετό στην Ίσο Μήλο, όπου είχε αντικαταστήσει τα άλλα αντιτορπιλικά που βρίσκονταν εκεί. Η Έλλη κλήθηκε να παραστεί στην εορτή της Παναγίας Θεοτόκου στην Τίνο και για το λόγο αυτό απέπλευσε από τη Μήλο το βράδυ της 14ης Αυγούστου για να φτάσει στις 6 και 25 το πρωί στην Τίνο και να γυροβολήσει 550 μέτρα από την Μενοβραχίωνα. Η αποστολή του πλοίου στο νησί είχε διπλό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά θα τιμούσε την εορτή της Παναγίας ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Τίνο και από την άλλη είχε σκοπό να τονώσει το ηθικό των Ελλήνων στις τραγικές καταστάσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη την περίοδο εκείνη.
Χωρίς η Ελλάδα να έχει εμπλακεί ακόμη στον πόλεμο που διεξαγόταν, γινόταν ολένα και περισσότερο φανερό πως δεν θα μπορούσε να αποφύγει την εμπλοκή της ύστερα από τις προκλήσεις που κλιμακώνονταν εναντίον της. Στις 8 και 25 ένας τρομακτικός θόρυβος συντάραξε το πλοίο. Η τορπίλη που την έπληξε χτύπησε το Λέβητα που ήταν σε ενέργεια με αποτέλεσμα την έκρηξή του. Η ισχύ του πλήγματος ανέλπιστα πολλαπλασιάστηκε, επιβαρύνοντας τις ζημιές που είχαν προκληθεί. Στη δεξιά πλευρά του πλοίου δημιουργήθηκε μια κάθετη ρογμή που στην ίσαλο γραμμή είχε διάμετρο γύρω στα 10 εκατοστά, ενώ πάνω από το σημείο της έκρηξης σχηματίστηκε μια οπή 2 περίπου μέτρων μεταξύ των δύο καπνοδόχων. Από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο είχαν εξαπολυθεί άλλες δύο τορπίλες προς τα επιβατικά Έσπερος και Έλση. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, ορισμένοι από το πλήθος που βρίσκονταν στα καταστρώματα των πλοίων, διέκριναν έντρομοι τις τορπίλες να πλησιάζουν και πάγωσαν στη θέα τους. Η μία δήλθε δίπλα από την πόλη του Έσπερου και η άλλη κάτω από τα ύφαλα της Έλσης. Η δεύτερη τορπίλη καρφώθηκε στο λιμενοβραχίωνα. Από την έκρηξη πετάχτηκαν πέτρες και θράσματα μέσα σε ένα πίδακα νερού που υψώθηκε αρκετά μέτρα πάνω από το νερό. Από τη δεύτερη αυτή έκρηξη, μια γυναίκα αρμενικής καταγωγής έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς. Η είδηση του τορπιλισμού και της βύθισης της Έλσης ανακοινώθηκε στον Πρωθυπουργό της χώρας Ιωάννη Μεταξά και στο Γενικό Επιτελείο. Ο Πρωθυπουργός μετά το συμβάν επικοινώνησε με τον κυβερνήτη της Έλλης, τον Πλοίαρχο Χατζόπουλο, από το τηλεγραφείο της Τίνου και ενημέρωσε για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν. Απέστειλε τηλεγράφημα με το οποίο ζήτησε να συνεχιστεί η τελετή κανονικά. Σε σύσκεψη με τον αρχηγό του ναυτικού, αποφασίστηκε να μην αποδοθούν ακόμη ευθύνες στην Ιταλία, καθώς δεν υπήρχαν αυτές αποδείξεις. Ο αρχηγός του όλου, ο Ναύαρχος Παμινώντας Καβαδίας, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από τον διευθυντή της τότε ραδιοτηλεγραφικής υπηρεσίας ναυτικού. Για τον τορπιλισμό της Έλλης. Άμεσα έδωσε εντολή στον ΑΕΤΟ που ήταν στη Μήλο να σπεύσει στην Τίνο και έθεσε τα πλοία του ναυστάθμου σε πολεμική ετοιμότητα. Με εντολή του Πρωθυπουργού κλήθηκε ενώπιον του αρχηγού ναυτικού ο ναυτικός ακόλουθος της Ιταλίας Μωρίν. Δήλωσε την άγνοιά του για το γεγονός και εξέφρασε την έκπληξή του. Διαβεβαίωσε πως το υποβρύχιο που έπληξε την Έλλη δεν ήταν ιταλικό, αλλά και πως πίσω από τη βύθιση του ελληνικού πλοίου βρίσκονταν οι Άγγλοι που επεδίωκαν να εκθέσουν την Ιταλία. Παράλληλα, ζήτησε και του έφεραν τα θράσματα από τις τορπίλες που εξεράγησαν στο λιμενοβραχίωνα, όπου από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, τα θράσματα των τορπιλών, ήταν εύκολο να αναδειχθεί η ταυτότητά τους. Η ιταλική προέλευση των τορπιλών έγινε γνωστή στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε απόλυτη αχεμήθεια λόγω υψής των εθνικών συμφερόντων, όπως έλεγε. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει μετά τις ομιλίες, θα δούμε τη χαρακτηριστική μαρτυρία του Ναυάρχου του Γεώργιου Μόραλη, του μεγαλύτερου εν ζωή επιτήμου αρχηγού Στόλου, ο οποίος, όπως λέει και ο ίδιος, ήταν ο πρώτος που στάλθηκε ως σημεοφόρος τότε για να αναγνωρίσει και να πάρει τα θράσματα των τορπιλών και να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους. Ο τορπιλισμός της Έλσης 15 Αυγούστου 1940 ανέδειξε αυτό που όλοι στην Ελλάδα διέβλεπαν. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτωχη στα γεγονότα που διαδραματίζονταν στον ευρωπαϊκό χώρο. Αλλά και ευρύτερα, καθώς τα μέτωπα των συγκρούσεων συνεχώς επεκτείνονταν. Λόγω της θέσης της, η εμπλοκή της ήταν βεβαία, και αυτό που απέμενε ήταν η εκλογή στρατοπέδου αναλόγως των προσδοκιών και των επερχόμενων ωφελιών από την νίκη. Η τακτική και οι προκλητικές ενέργειες της Ιταλίας, με αποκορύφωση στον τορπιλισμό της Έλλης, δεν φόβησαν τους Έλληνες, αλλά αντίθετα τους ενδυνάμωσαν για τον αγώνα που επρόκειτο να αναλάβουν. Άλλωστε, παρά την τηρηθής ασυγία από την ελληνική κυβέρνηση, όλοι ήταν βέβαιοι για τους δράστες της άνανδρης αυτής επίθεσης, που πλήρωσαν βέβαια το τίμημα μέσα από τις βαριές τους ήττες, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με τα ελληνικά στρατεύματα. Οι ενέργειες αυτές των Ιταλών ήταν ενταγμένες στο πλαίσιο του πολέμου που διεξαγόταν στην Ευρώπη. Η Ιταλία, πιστός σύμμαχος της Γερμανίας, δεν είχε να επιδείξει κάποια αξιόλογη επιτυχία και επεδίωκε να αναβαθμίσει το γόητρό της μέσα από τις επιθετικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας. Η αλληλογραφία μεταξύ Χίτλερ και Μουσολίνη ήταν χαρακτηριστική και φανερώνει το υποτιμητικό συχνά ύφος του Γερμανού δικτάτορα προς τους Ιταλούς. Ο Μουσολίνη από την πλευρά του προσπαθούσε να αποκαταστήσει το χαμένο κύρος του, ενώ θεωρούσε τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο θάλασσα ως πεδίο δράσης και ανάπτυξης των Ιταλικών συμφερόντων. Μάρε Νόστρουμ αποκαλούσε τη Μεσόγειο θάλασσα. Για να επιτεθεί στην Ελλάδα, ανέμενε μια αντίδραση που θα του έδινε το περιθώριο να της κηρύξει τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό εκδηλώθηκαν Ιταλικές προκλήσεις. Η Ελλάδα δεν απάντησε στις προκλήσεις αυτές. Ο Μουσολίνη θεωρούσε πως όσο περνά ο καιρός, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για να διεκδικήσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Υπήρχε και ο φόβος απέναντι στα συμφέροντα των Γερμανών και των Σοβιετικών που είχαν βλέψει στην περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου. Επιπλέον, στο γεωπολιτικό στρατηγικό παιχνίδι είχαν εισέλθει και οι Βρετανοί που κατήχαν την Αίγυπτο και έλεγχαν το Αιγαίο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η Ελλάδα είχε αποδεχθεί την αγλογαλλική στήριξη σε μια ενδεχόμενη επίθεση από τις δυνάμεις του Άξονα από τον Απρίλιο του 1939 και είχε αρνηθεί να ενανεώσει το Ελληνοταλικό Σύμφωνο Φιλίας Συνεργασίας το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Με την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, μετά και το τελεσίγραφο που επιδόθηκε από τον Ιταλό πρέσβη στον Πρωθυπουργό Μεταξά 28 Οκτωβρίου 1940, η χώρα εισήλθε επίσημα πλέον στον πόλεμο και όλοι περίμεναν πως η Ελλάδα δύσκολα θα αντιστεκόταν στις αλλικές επιδρομές. Λόγω βέβαια και της ανωτερότητας του στρατιωτικού του υλικού σε όλους τους τομείς. Η είδηση της κήρυξης του πολέμου στην Ελλάδα εμφάνισε το προσδόκητο γεγονός να παρουσιάζεται ένας λαός σε ενθουσιασμό. Και αυτό γιατί μαχόταν για την ελευθερία του απέναντι σε έναν αντίπαλο που επεδίωκε την υποδούλωσή του. Όταν έφτασαν και οι πρώτες ειδήσεις από την Ελλοαλβανική Παραμεθόριο για τις συνεχόμενες νίκες των ελληνικών στρατευμάτων, ο ενθουσιασμός αυτός αυξανόταν διαρκώς. Γνωστά είναι άλλωστε τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, ενώ αξίζει να καταφύγει κανείς στο πολύτιμο αρχείο των εφημερίδων της εποχής για να διαπιστώσει το κλίμα που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία. Αυτό θα μπορέσουμε να το δούμε και περισσότερο στο βίντεο που θα ακολουθήσει, το κλίμα δηλαδή που επικράτησε την περίοδο εκείνη, από τις συνεντεύξεις μαρτυρίες των βετεράνων του πολεμικού ναυτικού. Για τα κατορθώματα και τις επιτυχίες των ελληνικών στρατευμάτων έχουν γραφεί και υποθεί πολλά. Οι μάχες των οχυρών προκαλούν θαυμασμό σε όλους. Ο ρόλος όμως του ναυτικού παραμένει πολύ άγνωστος. Δεν ήταν ένας αγώνας με εμφανή αποτελέσματα όπως αυτός που κλήθηκε να αναλάβει μετά τη γερμανική εισβολή και την αποδημία στην Αλεξάνδρεια. Ήταν ο αγώνας για την εξασφάλιση της μεταφοράς των εφέδρων στα κέντρα επιστράτευσης, της προώθησής τους στο μέτωπο μαζί με το πολεμικό υλικό, της συνεχούς ενίσχυσης και του ανεφοδιασμού των μαχητών και της μεταφοράς των τραυματιών. Τα επιτεταγμένα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό συνοδεύονταν πάντα από πολεμικά που ήταν υπεύθυνα για την πορεία που ακολουθήθηκε, με τον Ιταλικό στόλο βέβαια να είναι έτοιμος να εμφανιστεί σε κάθε στιγμή. Ακόμη και οι εκτοπλοϊκές συγκοινωνίες εκτελούνταν με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Όλες αυτές οι μεταφορές εκτελέστηκαν έγκαιρα και με θαυμαστή ακρίβεια, χωρίς καμία απώλεια. Μάλιστα, τα αντιτορπιλικά του στόλου συνόδευσαν οι οπομπές από και προς την Αίγυπτο, με τις αλλικές δυνάμεις να βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση στον άφσταθμο της Ιταλοκρατούμενης Λέρου. Τα μεγαλύτερα αντιτορπιλικά, με επικεφαλή στον αρχηγό στόλου υπονάβαρχο Επαμεινώνα Καβαδία, πραγματοποίησαν τρεις καταδρομικές επιχειρήσεις στο στενό του Οτράντο με σκοπό την προσβολή της γραμμής ανεφοδιασμού των Ιταλικών στρατευμάτων στην Αλβανία. Δεν συνάντησαν όμως αντίπαλο και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν πριν από το πρώτο φως, δεδομένου ότι μη έχοντας αεροπορική κάλυψη, κινδύνευαν να προσβληθούν από την Ιταλική αεροπορία και να εμπλακούν σε έναν εξαιρετικά άνισο αγώνα. Στην τρίτη επιδρομή βομβαρδίστηκε το λιμάνι της Αυλώνας. Σε μια άλλη περίπτωση, το Μάρτιο του 1941, ο ελληνικός στόλος κλήθηκε από τον αρχηγό των Βρετανικών Ναυτικών Δυνάμεων να συμπράξει εναντίον του Ιταλικού στόλου στην ναυμαχία του Ματαπά. Χωρίς χρονοτριβή, ο αρχηγός στόλου απέπλεψε με το σύνολο των τορπιλικών, μικρών και μεγάλων, και κατευθύνθηκε στο Ιόνιο. Η ναυμαχία όμως είχε ολοκληρωθεί χωρίς να προλάβει να υπάρξει ελληνική συμμετοχή. Στο μεταξύ, τα ελληνικά υποβρύχια εκτελούσαν περιπολίες στο Ιόνιο μέχρι το στενό του Οτράντο. Όλα είχαν σημαντικές επιτυχίες, καταβυθίζοντας τα ιταλικά πλοία που μετέφεραν στρατό και εφόδια. Σε μία από αυτές τις περιπολίες, και αφού είχε επιτεθεί στο στόχο του, το υποβρύχιο Προτεύς προσευλήθη με τη σειρά του από Ιταλικό ανθρωποβροχιακό σκάφος και χάθηκε άφθαντρο. Ήταν η μοναδική απώλεια κατά τον Ιταλικό πόλεμο. Είναι το υποβρύχιο που βλέπουμε εδώ πέρα έξω από την ίσο Κέρκυρα και τον κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Χατζηκωνσταντή πάνω στο υποβρύχιο. Από την πρώτη στιγμή της κήρυξης του Ελληνοταλικού πολέμου, ξεχωριστή δράση ανέπτυξαν τα ελληνικά υποβρύχια. Σύμφωνα με το πολεμικό σχέδιο που είχε καταρτιστεί από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, διατάχθηκε δύο υποβρύχια να διατεθούν στη ναυτική αμυντική περιοχή 1 και να επιτηρούν τις προσβάσεις του Πατραϊκού. Αυτά ήταν τα Παπανικολής και Νιρεύς, με κυβερνήτες τους Μίλτον Ιατρίδη και Βασίλη Ρώτα αντίστοιχα. Στη συνέχεια και σε συνεννόηση με τους Βρετανούς, τα ελληνικά υποβρύχια πήραν εντολή να κινηθούν στο Ιόνιο Πέλαγος βορειότερα και σε απόσταση μέχρι και 60 μίλια από τη δυτική πλευρά των ελληνικών ακτών. Ο Παπανικολής, αναλάμβανοντας δράση στο Ιόνιο, παρέμεινε άγρυπνος φρουρός των ελληνικών θαλασσών μέχρι και την 6η Νοεμβρίου, οπότε και επέστρεψε στον άφσταθμο. Μια άλλη πτυχή της δράσης του ναυτικού αγώνα κατά τον Ιταλικό πόλεμο ήταν η πώτηση ναρκών και η δημιουργία ναρκοθετημένων πεδίων. Αυτά ήταν των στενών μεταξύ της Αίγινας Φλεβών, των Μεθάνων Μονής, του Βόρειου και Νότιου Εβοϊκού. Παράλληλα με τις ενέργειες αυτές, τα τορπιλικά Σπέτσε και Ψαρά έσπευσαν να συνδράμουν τον ελληνικό στρατό, βομβαρδίζοντας περιοχές της Υπήρου που βρίσκονταν ιταλικές δυνάμεις. Η αποστολή έληξε μάλλον με επιτυχία, καθώς τα πυρά από την πλευρά των Ιταλών ελαττώθηκαν. Η κύρια αποστολή του ναυτικού, που ήταν η διασφάλιση των θαλασσίων μεταφορών και ενισχύσεων των μετόπων, αποτέλεσε και το κύριο έργο του ελληνικού ναυτικού κατά τον Ιταλικό πόλεμο.
Τότε σημειώθηκε και η πρώτη αεροπορική επίθεση κατά του ναυστάθμου από την Ιταλική αεροπορία, καθώς φαίνεται πως αποτέλεσε απάντηση στην επίθεση των δύο ελληνικών αντιτορπιλικών εναντίον των Ιταλικών στρατευμάτων στην Βόρεια Ήπειρο. Από τις βόμβες που ευλήθησαν κατά τις δύο επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν, όλες αστόχησαν με εξαίρεση μία βόμβα που εξεράγει πάνω στο κατάστρωμα του παροπλισμένου θωρυκτού λίμνος, προκαλώντας φωτιά που γρήγορα όμως βύστηκε από προσωπικό του ναυστάθμου. Σημαντικό ρόλο στην απόκρουση της αλληλικής επιδρομής είχαν τα αντιεροπορικά ταχυβόλα του θωρυκτού Αβέροφ. Μετά την αποχώρηση των Βρετανικών υποβρυχίων από την Αδριατική, το κενό αυτό κλήθηκαν να καλύψουν τα ελληνικά υποβρύχια και για το λόγο αυτό χωρίστηκε το Ιόνιο σε 8 τομείς, περιοχές δράσης των ελληνικών υποβρυχίων. Ακατάπαυστα τα ελληνικά πλοία και υποβρύχια δρούσαν στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος, διασφαλίζοντας την εθνική κυριαρχία στις ελληνικές θάλασσες. Καθώς οι επιχειρήσεις των ελληνικών πλοίων εντείνονταν, αποφασίστηκε η πόντιση ναρκών στη γραμμή από το ακροτήρι της Αγίας Εκατερίνης της Κέρκυρας μέχρι τους Αγίους 40 που είχαν απελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό. Αξίζει να θυμηθούμε στο σημείο αυτό πως πρώτος που εισήλθε στην απελευθέρωση της Χυμάρας ήταν ο αξιωματικός του ναυτικού, σημεοφόρος τότε, Πύρος Σπυρομήλιος. Είναι γνωστό σε όλους μας, φαντάζομαι, από τη σχέση του με τη Μελίνα Μερκούρη που έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Αξίζει όμως να το θυμόμαστε και για τη γενικότερη δράση του και τη συμμετοχή του στο πολεμικό ναυτικό, αλλά και μετέπειτα που ήταν διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Και φυσικά για το θάνατό του αξίζει να σημειωθεί ότι έχει αφιερώσει ο Μίκης Θεοδωράκης στο τραγούδι «Παλικάρι είναι προς τη μήνη του γραμμένο». Μετά την πρώτη καταδρομική επιχείρηση στο στενό του Οτράντο, ακολούθησε και η δεύτερη επιδρομή των ελληνικών αντιτορπιλικών, αλλά και πάλι τερματίστηκε χωρίς συμπλοκή των ελληνικών και των Ιταλικών ναυτικών δυνάμεων, καθώς τα Ιταλικά πλοία δεν εξήλθαν για να ναυμαχήσουν. Παράλληλα, το υποβρύχιο Παπανικολής έγραψε τις λαμπρές σελίδες της δράσης του. Στις 17 Δεκεμβρίου, με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μίλτον Ιατρίδη, απέπλεψε από τον ναύσταθμο. Στις 22 Δεκεμβρίου και περί ώρας 1:35 τα μεσάνυχτα, το Παπανικολής συνάντησε ένα μικρό πετρελοκίνητο σκάφος. Ο κυβερνήτης του έδρασε άμεσα. Συνέλαβε το πλοίο, ευρίσκοντας σε αυτό σπουδαία απόρριτη διαταγή των Ιταλικών ναυτικών αρχών του Μπρίντεζη, η οποία είχε εκδοθεί πρώτη ημέρου και περιείχε οδηγίες πλού για νεοπομπή από Μπρίντεζη προς Αυλώνα. Ο κυβερνήτης του ελληνικού υποβρυχίου κράτησε εχμάλωτο όλο το ιταλικό πλήρωμα και στη συνέχεια πυρπόλησε το πετρελαιοκίνητο, το Motorella Αντουανέτα, με σκοπό να φανεί ότι το πλοίο ανεφλέγει από τυχαία πυρκαγιά, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να εξαναγκαστεί να το εγκαταλείψει. Στις 24 Δεκεμβρίου, ο Παπανικολής συνάντησε στην περιοχή του Αυλώνος νεοπομπή αποτελούμενη από 12 εμπορικά πλοία και 6 τουλάχιστον αντιτορπιλικά, ενώ παράλληλα προστατευόταν από πλήθος αεροσκαφών. Το ελληνικό υποβρύχιο έβαλε αντίον της δέσμη από 4 τορπίλες. Παρά τον καταιγισμό των επιθέσεων που δέχθηκε, λόγω της ψυχραιμίας του κυβερνήτη Μίλτον Ιωατρίδη, το ελληνικό υποβρύχιο διέφυγε και ανεδύθη πρώτων οθωνών. Σύμφωνα με βρετανικές πληροφορίες, στην επίθεση αυτή του Παπανικολή πρέπει να αποδοθεί η βύθιση του SS Λιγκούρια 15.354 τόνων και ενός εμπορικού 7.000 τόνων. Ενώ σύμφωνα με τις ιταλικές πηγές, το ελληνικό υποβρύχιο βύθισε ένα πλοίο, το Φιρέντσε, 3.952 τόνων. Παράλληλα, το ελληνικό υποβρύχιο Κατσόνης καταδίωξε εχθρικά πλοία στην περιοχή των κόλπων Δρίνου και Δυραχείου. Αφού απέτυχε να τολμηρίσει εχθρικό φορτηγό, το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου συναντήθηκε με ιταλικό πετρελαιοφόρο, στο οποίο έβαλε τορπίλες και πάλι ανεπιτυχώς. Το ελληνικό υποβρύχιο συνέχισε απτόητο να καταδιώκει τον στόχο. Το Κατσόνης ανεδύθηκε και άρχισε να βάλει κατά του στόχου με το πυροβόλο του. Το πλήρωμα του πετρελαιοφόρου πανικόβλητο άρχισε να πηδάει στη θάλασσα, ενώ εξαιτίας των βολών του υποβρυχίου ανεφλέχθηκε. Τον Ιανουάριο του 1941, το ελληνικό υποβρύχιο Τρίτων φέρεται να πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό ήταν ο τορπιλισμός εχθρικού υποβρυχίου. Το υποβρύχιο, με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Διονύσιο Ζέπο, απέπλεψε από τον ναύσταθμο με προορισμό του το στενό του Οτράντο. Η εξαιρετική όμως γαλήνη του καιρού και η μέγιστη ορατότητα ανάγκασαν τον κυβερνήτη να αλλάξει πορεία προς νότο, διότι υπήρχαν βέβαια πολλά ιταλικά πολεμικά στην περιοχή. Στις 9 Ιανουαρίου επανέλαβε τον πλού προς βορρά. Εκεί από το υδρόφωνο του υποβρυχίου έγινε αντιληπτή έλικα και σύντομα ο κυβερνήτης συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για υποβρύχιο. Το Τρίτον επετέθη με τις δύο πρημνές τορπίλες. Από τα Ιταλικά ναυτικά αρχεία δεν είναι ξεκάθαρο σχετικά με το ποιο ήταν το υποβρύχιο που χτυπήθηκε. Το τέλος του Φεβρουαρίου σηματοδότησε τη λήξη της πρώτης φάσης των μεταφορών ανδρών και ζώων που διενήργησε το πολεμικό ναυτικό. Από την έναρξη του πολέμου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου μεταφέρθηκαν 86.361 άνδρες και 31.237 ζώα. Πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτούς τους αριθμούς συγκαταλέγονται μόνο τα συγκροτημένα στρατιωτικά τμήματα που μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία των αντιτορπιλικών του στόλου και από τα τορπιλοβόλα,
τα οποία ευρίσκονται από τις διαταγές ΝΑΠ 1 και ΝΑΠ 3, ναυτικών αμυντικών περιοχών δηλαδή, και για τις οποίες έχουμε αρχεία και τα οποία επιβεβαιώνουν τον αριθμό αυτών. Ο αριθμός αυτός μεγαλώνει σημαντικά αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των στρατευμάτων που μεταφέρθηκαν από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα με μέρημνα των ναυτικών διοικητών ή αυτών που μεταφέρθηκαν με κανονικά δρομολόγια που επίσης συνοδεύονταν από ελληνικά πολεμικά ή ακόμα και αυτών που μεταφέρθηκαν με πετρελοκίνητα σκάφη που και αυτά προστατεύονταν από το πολεμικό ναυτικό. Ακόμη με την προστασία των ελληνικών πολεμικών μεταφέρθηκε κάθε είδους πολεμικό υλικό, οπλισμός, πυρομαχικά, μεταφορικά μέσα, ενώ και ο φοδιασμός της χώρας, με σίτο και για άνθρακες, έγινε με την προστασία που παρήχαν τα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Όλο αυτό το έργο έγινε με τους Ιταλούς να έχουν την απόλυτη ναυτική υπεροπλία. Αξίζει εδώ να δούμε τους αριθμούς. Τα ιταλικά πλοία ανέρχονταν οι μονάδες επιφανείας 172 και 120 υποβρύχια, εν αντιθέσει με το ελληνικό ναυτικό που διέρχεται 32 μονάδες επιφανείας και 5 μόνο υποβρύχια. Συμπερασματικά, αξίζει να τονιστεί πως οι αξιωματικοί εκείνοι που ξεκίναγαν τη σταδιοδρομία τους με τους Βαλκανικούς πολέμους διήλθαν το Μεσοπόλεμο και παρέμειναν στη τάξη του Βασιλικού Ναυτικού. Αυτοί λοιπόν κλήθηκαν να διαχειριστούν την ηγεσία του ναυτικού, όπως ο αρχηγός Τόλου, υποναύαρχος Επαμεινώντας Καβαδίας, και ο συμμαθητής του, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού τότε, υποναύαρχος Αλέξανδρος Σακελαρίου, αλλά και ανέλαβαν όλες τις επιτηλικές θέσεις του ναυτικού. Τα πολεμικά πλοία και τα ηρωικά τους πληρώματα, το έργο των οποίων προβάλλεται σήμερα, αναδεικνύουν με το παράδειγμά τους τις υψηλότερες ανθρώπινες αξίες και εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο το ιδανικό της αρετής. Δεν δίστασαν απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο να αντιτάξουν μια στεναρή αντίσταση και να αποτελέσουν μια αχτίδα ελπίδας απέναντι στο σύννεφο του ναζισμού που σκέπαζε ολόκληρη την Ευρώπη. Με τη μεταστάθμιση των ελληνικών πλοίων και πληρωμάτων μετά την εισβολή της Γερμανίας στην Ελλάδα, οι Βρετανοί βρήκαν ένα πολύτιμο σύμμαχο. Και αυτός ήταν τα ελληνικά πλοία και τα ελληνικά πληρώματα. Πρώτα απ' όλα στη Μεσόγεια, μετόπιτα στον Ινδικό και στον Ατλαντικό ωκεανό, τις περιοχές που έδρασαν αποτελεσματικά τα ελληνικά πλοία με τα έμπειρα και τιμοπόλεμα πληρώματά τους. Και βέβαια να σημειωθεί ότι χάρη στη δράση αυτή του πολεμικού ναυτικού, προσθέθηκαν πρόσφατα τα ονόματα αυτά, η Μεσόγειος, ο Ινδικός ωκεανός, ο Ατλαντικός ωκεανός και δικαιολογημένα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Τάσου Σακελαρόπουλου, που θα συνεχίσει την ανάλυση μας στην πραγμάτευση του θέματος στη δράση του ναυτικού κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πλοίαρχο Ιωάννη Διαμαντάκη Ποινή, διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, για την πρόσκληση, και τον υποπλοίαρχο Αθανάσιο, τον οικονομικό Αθανάσιο Παπαδημητρόπουλο Ποινή, για την μεσολάβησή του. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία του Ίδρυμα Ευγενίδου και τις κυρίες και τους κυρίους που είναι παρούσες και παρόντες. Θα είμαι σύντομος. Ο κύριος Παπαδημητρόπουλος ήταν εξαιρετικός και τον ευχαριστώ και τον συγχαίρω. Ωστόσο, επικαλύψεις γενικά θα υπάρχουν. Θα κάνω μια εισαγωγή και θα παρουσιάσω λίγο το πλαίσιο της Ελλάδας της εποχής εκείνης. Θα πω και δύο λόγια για το στρατό Ξηράς, για την κατάσταση που υπήρχε στα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας. Και μετά θα προχωρήσω στο ναυτικό. Προχθές, κάποιοι και κάποιες τυχεροί, είδαμε ένα ντοκιμαντέρ για το Y1, όπου ο Στέλιος Ευσταθιόπουλος, ο σκηνοθέτης και παραγωγός, συγκρότησε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που αφορά την λειτουργία του και τη δράση του υποβρυχίου Κατσόνης μέχρι τη βύθισή του, αλλά και με έναν τρόπο τον εντοπισμό του και την κινηματογράφηση του βυθού. Εκεί λοιπόν, στην αρχή, στην εισαγωγή, είχε ένας Βρετανός πλοίαρχος, ο νυν ναυτικός ακόλουθος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, ο οποίος είπε κάτι εξαιρετικά έτσι, συγκινητικό. Τι σημαίνει για τους Βρετανούς η ελληνική δράση 40-41. Σκεφτείτε, λέει, την Βρετανία να πολεμάει μόνη της εναντίον του Χίτλερ, μόνη της πενταμόναχη. Σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο του 41 μπαίνει η Αμερική στον πόλεμο, να έχουν υποκύψει όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, να έχει σκοτεινιάσει από τον ναζισμό όλη η Ευρώπη και κάπου εκεί στο νότο να υπάρχουν κάποια φωτάκια που βοηθάνε τους Βρετανούς και αυτά τα φωτάκια ήταν ελληνική προσπάθεια. Είναι λοιπόν μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή για μια χώρα που πραγματικά βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση το 1940. Και όταν λέω δύσκολη θέση, σκεφτείτε λίγο, όχι πολλά, 18 χρόνια πριν, ότι υπήρχε η μερκαριστιακή καταστροφή. Υπήρχε δηλαδή αλλαγή απολύτως όχι μονάχα του πληθυσμού της Ελλάδας, αλλά και του ιδεολογικού προτάγματος και της ιδεολογικής συγκρότησης και της ηθικής σκευής. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
Μέχρι το 1922 η κύρια ιδεολογία της Ελλάδας ήταν ο αλυτρωτισμός. Ήταν δηλαδή ακόμη η λογική της επεκτάσεως των συνόρων και της ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό των υποδούλων αδελφών. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, το τέλος δεν ήταν θετικό, υπήρξε μια κρατική καταστροφή. 1 εκατομμύριο και περισσότερο πρόσκες βρέθηκαν στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι αφομοιώθηκαν πάρα πολύ δύσκολα στην αρχή, παρά τις προσπάθειες, τα λέγαμε, τις κυβερνητικές, αλλά και της ηγεσίας της χώρας. Δεν ήταν τόσο θετική η ανταπόκριση των ντόπιων και δεν ήταν θετική παρότι η ιδεολογία υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από σχεδόν 80 χρόνια, το 1840 και από τον Ιωάννη Κολέτη, υπήρχε σταθερή ιδεολογία του αλυτρωτισμού. Ωστόσο, φαίνεται ότι ήταν περισσότερο μια πολιτική λογική και πολύ λιγότερο μια ουσιαστική ηθική δέσμευση των Ελλήνων. Έτσι, οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν μένα στην Ελλάδα, αλλά σιγά σιγά βρήκαν τη δική τους ζωή, εργάστηκαν μόνοι τους και έφτασε ο πόλεμος 40 για να μπορέσουν στην ουσία να ενσωματωθούν οι ίδιες μονάδες στα ίδια πληρώματα με τους Έλληνες και να πολεμήσουν μαζί. Έλληνες με Έλληνες βγήκαν ένα για πρώτη φορά στην ουσία στον πόλεμο του 40. Είναι ένα ταμπού αυτό και δεν το πολύ λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι τα συντάγματα του Πειραιά βρέθηκαν ντόπιοι και πρόσφυγες μαζί στις ίδιες μονάδες και βρεθήκαν μετά τα σχολιά τους για πρώτη φορά από κοινωνίες που ήταν μάλλον χωριστές. Η γάμη είναι αρκετά κατοπινή, ενώ η γάμη που μεταξύ προσφύγων και ντόπιων. Σε αυτή λοιπόν την ελληνική κατάσταση έχουμε μια Ευρώπη που είναι παρόν ο ναζισμός από το 1933, ο φασισμός από το 1922 στην Ιταλία. Ο Ισπανικός Εμφύλος Πόλεμος είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια των ολοκληρωτικών συστημάτων της Ευρώπης να συνεργαστούν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί, θα λέγαμε, η δημοκρατία. Υπάρχει βεβαίως και το Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, ένα δημοκρατικό καθεστώς, που όμως δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αντοχή. Στην Ελλάδα υπάρχει ο στρατός, αλλά υπάρχουν και εξαιρετικά ισχυρές ρίζες του πολεμικού ναυτικού. Οι ισχυρές ρίζες του ναυτικού δεν είναι μονάχα σε επίπεδο, θα λέγαμε, αλληλείας και παράκτειας ζωής. Είναι ένα στοιχείο συνυφασμένο με την ηθική συγκρότηση των Ελλήνων, το είπε ο κ. Διαμαντάκης νωρίτερα, με τον τρόπο που σκέφτονται και τον τρόπο που αντιδρούν. Πέρα από όπλο, θα λέγαμε, τη ευγενού τάξη στο ναυτικό, θα έχετε δει όλες ζωγραφιές και πίνακες που τα παιδιά είναι ντυμένα ναυτάκια, σημαίνει πολύ για τους Έλληνες η έννοια του παιδιού, δηλαδή η έννοια του ναυτικού, που είναι η παράδοση του 21, η παράδοση των ναυμάχων του έθνους, η παράδοση των ξύλινων τυχών, αλλά παράλληλα και το μεγάλο τεχνολογικό όπλο. Το όπλο που μπαίνουν μέσα οι ναύτες, μπαίνουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν καλά-καλά γράμματα, που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ ηλεκτρισμό στη ζωή τους και γνωρίζουν τι είναι ο ατμός, τι είναι ο ηλεκτρισμός και τι είναι ένα πολύ μεγάλο σιδερένιο πλοίο. Είναι δηλαδή μια ζωή εντελώς διαφορετική, φωτίζει την κατάσταση και τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι με έναν τρόπο εντελώς καινούριο για όσους υπηρετούν στο πολεμικό ναυτικό ήδη από το 19ο αιώνα και μετά τον 20ο. Ισχυρή στο ιστείο, ισχυρή στο ξύλο, ισχυρή στον ατμό. Ισχυροί και στη Λαμαρίνα οι Έλληνες. Εμβληματικά πρόσωπα είναι οι αξιωματικοί του ναυτικού, παρότι συνήθως λέμε και για τον αλυτρωτισμό ακόμα ότι ο στρατός είναι αυτός που ήταν το μεγάλο σύμβολο. Δεν είναι μόνο έτσι. Θα σας θυμίσω τον Αβέροφ στο λιμάνι της Σμύρνης, θα σας θυμίσω τον Αβέροφ στην Προποντίδα, θα σας θυμίσω τον Λέοντα με κυβερνή το Μαυρουδί πάλι στη Σμύρνη, λίγες εβδομάδες πριν την αποβίβαση εκεί του ελληνικού στρατού. Το ναυτικό τροφοδοτεί και σπέρνει τα όνειρα των Ελλήνων. Τα σπέρνει με έναν τρόπο εντελώς δικό του, σιωπηλό, βουβό, γαλάζιο και γκρίζο με το χρώμα των πλοίων του. Κουντουριό της Αντιβασιλιάς, κουντουριό της κινηματίας του 15, αλλά από κοντά και ο δεμέστιχας, ο παρορμητικός ναύαρχος, ο νικηφόρος των μυστικών του Βάλτου. Η δικτατορία του Μεταξά έχει πάρα πολλά αρνητικά φορτία, και δηλαδή γεγονός είναι το γεγονός ότι καήκαν βιβλία, ότι απαγορεύτηκε ο Θουκυδίδης, απαγορεύτηκε ο Ζαχαρέας Παπαντονίου, δηλαδή υπήρχε μια, θα λέγαμε, προσπάθεια ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος. Παράλληλα όμως είναι ένα καθεστώς που προτίμα στην Ελλάδα αρκετά ουσιαστικά για τον πόλεμο. Και σε επίπεδο ξηράς και σε επίπεδο θαλάσσης, καλλιέργησε επίσης στην επίπεδο της ξηράς τις σχολές εφέδρων αξιωματικών, με αποτέλεσμα στον πόλεμο της Αλβανίας, οι μικροί ηγείτορες, όπως λένε στο στρατό ξηράς, τους νεαρούς αξιωματικούς, να είναι σε μεγάλο βαθμό και έφεδροι. Όπως είπε ο κ. Παπαδημητρόπουλος, στις 28 Οκτωβρίου, όσο και να προσπαθήσει κανείς να γίνει κριτικός με γιώτα σε αυτό που συμβαίνει και σε αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, ο ενθουσιασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός εκ μέρους των στρατιωτικών, θα λέγαμε, των αξιωματικών, διότι υπάρχει πίσω της μεγάλη ήττα της Μικράς Ασίας και υπάρχει μεγάλη ευκαιρία αυτή η ήττα να καθαριστεί και ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να αναβαθμίσουν τη σχέση τους με την επιτυχία και τη σχέση του με την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα όμως,
υπάρχει ένα στοιχείο λαϊκό σε αυτόν τον πόλεμο, εξαιρετικά ισχυρό, και είναι ένα στοιχείο που κινητοποιεί τους ανθρώπους εναντίον του εισβολέα, είναι ένα στοιχείο που ενοποιεί τους ανθρώπους και ένα στοιχείο που τους στέλνει πραγματικά στο θάνατο, γιατί αυτό είναι ο πόλεμος, με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν είναι λόγια του αέρα αυτά, είναι πραγματικά ουσιαστικά. Έχουν μεγάλα προβλήματα στην Αλβανία οι στρατιώτες μας, έχουν μεγάλα προβλήματα από τους χάρτες, το έδαφος είναι ορεινό, δύσκολο, διακεκομένο, διαρκώς χιονισμένο, το κρύο είναι εντυπωσιακό, η προέλαση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ δύσκολη. Ωστόσο, οι δυσκολίες είναι μεγάλες, οι γυναίκες πίνδου καλύπτουν στην ουσία τα σύνορα λίγο πιο μετά. Ο ανεφοδιασμός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ωστόσο, αξίζει να πούμε κάτι εντυπωσιακό. 15 μέρες μετά την επίθεση των Ιταλών, ο ελληνικός στρατός μάχεται σε αλβανικό έδαφος. Αυτό είναι μοναδικό και εντυπωσιακό. Αντιδρά στην αρχή με τα αποσπάσματα, αναχαιτεί τις ιταλικές δυνάμεις. Ο Κατσιμίτρος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην 8η ιεραρχία της Υπήρου. Σχεδόν με δικό του τρόπο έχει κάνει ενταρματικές τάφρους. Τα αποσπάσματα του Δαβάκη, του Μαραδοχείου Φριζή, γενικώς ενώ μια πληθώρα αποσπασμάτων μπορούν και αντιμετωπίζουν τις πρώτες ιταλικές επιθέσεις. Και το ναυτικό, όπως είπε και ο κ. Παπαδημητρόπουλος νωρίτερα, έχει μια ουσιαστική αποστολή. Να υποστηρίξει το ελληνικό εφοδιασμό σε ανθρώπους, σε προσωπικό αλλά και σε εφόδια, να εμποδίσει την προσέγγιση των Ιταλικών μονάδων, να βοηθήσει τους Βρετανούς και κυρίως να έχει μια ουσιαστική δράση στο Ιόνιο Πέλαγος και στην Αδριατική. Είπε και νωρίτερα ο κ. Συνάδελφος, 33 πλοία το βασιλικό ναυτικό, 229.000 τόνους περίπου, 291 πλοία το ιταλικό ναυτικό, 658.000 τόνους. Είναι εκτός συζητήσεως η σύγκριση. 14 τροπηλικά εμείς, 44 οι Ιταλοί με 8 θωρυκτά και 8 καταδρομικά, 119-120 υποβρύχια. Αρχή λοιπόν πολέμου, η προστασία των υποβών εκ μέρους του βασιλικού ναυτικού, στρατός, εφόδια, μεταφορά τραυματιών, λένε περίπου ότι ένα πλοίο μεταφέρει κάτι σαν 3 με 4 τρένα. Δηλαδή, μιλάω για τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Ο φόβος των επιθέσεων από τις βάσεις της Ιταλικής των Δωδεκανήσων είναι εξαιρετικά ισχυρός, και από αεροσκάφια Ιταλικά, αλλά και από υποβρύχια. Επιθέσεις επίσης από πλοία επιφανείας, μίλησε νωρίτερα ο συνάδελφος για τις τρεις άκαρπες, αλλά πραγματικά πολύ ουσιαστικές επιδρομές των Ελλήνων στα στενά του Ότραντο, το μέσα Νοεμβρίου, μέσα Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου του 1941. Καθοριστική στη δράση των ελληνικών όπλων της θάλασσας είναι τα υποβρύχια την εποχή του 1940-1941. Είναι υποβρύχια κατασκευασμένα τη δεκαετία του 20, φθαρμένα, αδύναμα, ταλαιπωρημένα, ωστόσο η ψυχή είναι εξαιρετικά ισχυρή των πληρωμάτων και των κυβερνητών και των επιτελείων τους. Λένε οι υποβρύχοι όταν μιλάνε και όταν γράφουν σε αυτό το βιβλίο του Μασούρα που είναι εξαιρετικό, ότι ήταν η παρουσία των υποβρυχίων στις παράκτιες περιοχές τις ελληνικές και μάλιστα στα φυλάκια του ναυτικού ήταν πρωτόγνωρη και ανησυχητική. Πολλές φορές δεχόντουσαν βολές από τα όπλα των σκοπών, τα ελληνικά μας υποβρύχια, μην ξέρω ότι είναι ελληνικά, ή θεωρώντας περίπου ότι κάτι ανεξήγητο αυτό που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Ανθρωποβρυχιακά φράγματα, ναρκοπαίδια, περιπολίες στον Πατραϊκό κόλπο την ημέρα και στο Ιόνιο τη νύχτα, επιθετικές περιπολίες στην Αδριατική. Σκεφτείτε το χάρτη, τον είδαμε και νωρίτερα, από τα στενά του Ότραντο, στα στενά της Κέρκυρας, στην Αυλώνα, στο νησάκι μπροστά στη Σάσωνα, μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Μεδούης, πιο πάνω στην Αλβανία. Επίσης, στόχος ήταν και η μετάδοση των πληροφοριών του εχθρού στο Γένεδο, για το πώς θα κινηθεί γενικότερο ο ελληνικός στόλος και τι πληροφορίες θα έχουν οι Βρετανοί σύμμαχοί μας. Επιθέσεις τορπιλικές εναντίον ιταλικών στόχων, πολεμικών αλλά και εμπορικών, υλικό παλιό, διαρκείς βλάβες στους κινητήρες, στις στοιχείες των μπαταριών, στις πηξίδες και στα πηδάλια. Φόβος των αεροσκαφών, φόβος για πλοία παγίδα όμως, φύλαξη του κόλπου της Αυλώνας στα ελληνικά υποβρύχια να μην μπουν μέσα τα ιταλικά μεταγωγικά. Ένας τρόπος να προφυλαχθεί επίσης το πλευρό των ελληνικών στρατευμάτων που με έναν τρόπο επιχειρούσαν προς βορρά. Ηθικές αμοιβές πολλές, απώλειες επίσης, κοντά 50 νεκροί απώλεια του Πρωτέα, με κυβερνήτικο της Κωνσταντίνη και ύπαρχο τον υποπλοίαρχο Μαριδάκη. Βύθισε το Σαρντένιο, ωστόσο, πριν βυθιστεί. Ήρωος ο Ιατρίδης, εξαιρετική δράση του Γλαύκου, του Νηρέα, του Τρίτωνα και του Κατσόνη. Ήδη από το Μάρτιο του 1941 υπάρχουν σκέψεις για τη μεταστάθμιση των υποβρυχίων μας στον άφθονο της Αλεξάνδρειας. Δεν θα μπορούσαν πραγματικά να ελιμενιστούν πρώτα στη Σούδα και μετά να συνεχίσουν προς νότο. Υπάρχει ένα περιστατικό. 23 Ιανουαρίου του 1941, ο Νηρέας έχει μπει κατά λάθος μέσα στον κόλπο της Αυλώνας, κάνει ανάδυση και βλέπει γύρω-γύρω ξηρά. Ψύχραμα, σιγά-σιγά καταφέρουν και βγαίνουν μέρα μεσημέρι και χωρίς να τους πάρουν είδηση οι Ιταλοί.
Ένας Βρετανός σύνδεσμος αντιπλοίαρχος, ο Μπέικερ, λέει ότι τα ελληνικά πληρώματα, οι αξιωματικοί τους και οι ναύτες, στη διάρκεια του πολέμου 40-41, εργαζόντουσαν ένα καιρό πολέμου με την ίδια ακρίβεια και την ψυχραιμία που θα είχαν σε καιρό ειρήνης. Η αποδημία του Νηρέα, για παράδειγμα, γίνεται από τον τότε υποπλοίαρχο Γκολφόπουλος, τρίτο αξιωματικό, και αμείβεται ηθικά μετά τον πόλεμο. Τέλος για το θέατρο του πολέμου στα ελληνικά νερά είναι η ναυμαχία του Τένερου, του Ματαπά, όπως είπε ο συνάδελφος, μεταξύ του Βρετανικού και Αγγλικού και Αυστραλέζικου στόλου εναντίον του Ιταλικού, χιλιάδες απώλειες των Ιταλών, λίγες απώλειες των Βρετανών. Καθοριστικό στοιχείο για την ηθική συγκρότηση όμως του ναυτικού, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε πώς υπάρχει πάντοτε ένας πόλεμος ή μια τομή στο στρατό και στο ναυτικό, άλλη είναι η αξιωματική πριν τον πόλεμο και άλλη είναι η αξιωματική μετά τον πόλεμο. Αν βάζαμε λοιπόν την τομή στο ελληνικό ναυτικό, δεν είναι τόσο η δράση 40-41, όσο είναι η αποδημία του στόλου. Σκεφτείτε λοιπόν, εκεί που έχουμε από τις 17 Απριλίου 27 μάχημες μονάδες, οι 11 θα χαθούν. Οι 16 θα καταφέρουν να φύγουν. Θα καταφέρουν να φύγουν μόνοι τους. Έχει δοθεί ένα σήμα από το ΓΕΝ ότι θα φύγουμε όλοι μαζί όταν δοθεί η διαταγή και θα είναι πολύ αυστηρές οι κυρώσεις αν δεν φύγουμε. Σκεφτείτε όμως τι σημαίνει το φύγουμε. Σημαίνει ότι έχουν μπει οι Γερμανοί. Σημαίνει τη στιγμή που ο βασιλέας Γεώργιος και ο πρωθυπουργός έχει αυτοκτονήσει, αλλά γενικά η ηγεσία του κράτους στην Αθήνα αρνείται τη συνθηκολόγηση στους στρατηγούς του μετόπου και εκείνοι συνθηκολογούν. Συνθηκολογούν γιατί δεν θέλουν να έχουν την ήττα πάλι της Μικράς Ασίας. Συνθηκολογούν για λόγους δικούς τους. Πάντως συνθηκολογούν. Το ναυτικό όχι μόνο δεν συνθηκολογεί, αλλά με μια εξαιρετική αιμορραγία στα καράβια του, αποφασίζει να φύγει. Αποφασίζει να πάρει το ελληνικό έδαφος μαζί του. Αποφασίζει να πάρει τις σημαίες μαζί και να πάρει αυτά τα παλιά πλοία. Ο πόλεμος δεν είναι μόναχα επιχειρήσεις, είναι και η ηθική του διάσταση. Δεν είναι μόναχα οι νίκες και οι ήττες, είναι και η ηθική συγκρότηση των ανθρώπων. Η μεταφορά του στόλου με την προθυμία των αξιωματικών, με τις θυσίες των αξιωματικών, με τις δυσκολίες πολλών που ήθελαν και μείνανε πίσω, με τις δυσκολίες πολλών που φοβηθήκανε. Στάθηκε μόνο του. Βοήθησε όποιον του το ζήτησε. Προχώρησε, πήγε στην Κρήτη, μια μεγάλη σειρά δικών μας πλοίων και μετά στην Αλεξάνδρεια. Αμφιταλαντεύσεις, στάσεις πολλές φορές σε δύο περιπτώσεις, διαφυγή, αμφιβολίες. Ωστόσο, το ναυτικό μετά από αυτό φτιάχνει μια πολύ ισχυρή εμπειρία. Είναι μια εμπειρία που μας καθιστά πάλι ναυτικό έθνος. Είναι μια εμπειρία που καθιστά τους αξιωματικούς του κυρίως επαγγελματίες. Επαγγελματίες του πολέμου και επαγγελματίες μιας καθημερινότητας που μπορεί διαρκώς να ανανεώνεται και να συνεχίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα επίσης, με συγχωρείτε, να αφιερώσω αυτά τα δύο λόγια που είπα στο αντινάβαρχο Κωνσταντίνο Δημητριάδη ποινή ΕΑ, ένα εξαιρετικό φίλο και ένα εξαιρετικό αξιωματικό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σακελαρόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμβάθυνση και την ανάλυση των γεγονότων, όπως πάρα πολύ σωστά τα θέσατε. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε, γιατί πολύ σωστά τα είπαμε εμείς, αλλά πάντα οι μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του πολέμου έχουν πάντα άλλη βαρύτητα και άλλη αξία. Και αυτά θα περάσουμε να δούμε αμέσως τώρα στο βίντεο που ακολουθεί. Έστειλε βέβαια για περισσότερο εμφάνιση
το καταλογικό τέλειο το οποίο και βρίσκεται. Και θυμάμαι το ότι ήμουν σαν δόκιμη, χτυπήθηκε η Ήλιο. Και δεν θα το ξεχάσω. Δίπλα στον αδερφό ήταν, είχαμε δύο τροπλακά του. Στη μία ήταν ο Δημητρακόπουλος και στην άλλη ο Τρίμης. Θα σου πω και αυτό το Τρίμη την ιστορία που έχει κομίσει. Και με φωνάζει ο Δημητρακόπουλος, που πλήρω. Μου λέει, κύριε Μόνη, βρες τίποτα ανάψει, δεν καταλαβαίνουν. Είχαν φέρει κάτι κομμάτια τροπίδη που είχε χτυπήσει το λιμνοβραχείο. Να τα φωτογραφίσουμε. Και ίσως είμαι ο πρώτος που είδα ότι ήταν ιταλικό. Πήγαμε στη Ντίνο, πήραμε τα ποστάλια με τον κόσμο και επιστρέψαμε στο Μπιέα Εσύρος. Κατ' οποία αρχίσε η διαδικασία του αραιώματος πιο πολύ τον καραβιό. Παρότι είχαν εξακριβώσει από που προερχόταν η τορπίλη και δεν το λέγει τότε ο Μεταξάς. Εδώ, ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαρμανικής μεθόδου. Εμπήκε στη σχολή την ίδια μέρα που άρχισε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. 28 Οκτωβρίου με βρήκε πλέον δόκιμο δευτεροετή. Όταν έγινε ο πόλεμος, διώχναμε τους σκληρωτούς και δεν φεύγανε. Τέτοιο ηθικό. Τότε περπάτηκε στον δρόμο ο Φαντάρος, ο Νάρτης, ο Ισμητής και ο κόσμος. Το χαιρόταν. Για αλλού δεν αδειονόμαστε, δεν τους φοβόμαστε. Και κάναμε διάφορα ταξίδια, μεταφορά στρατμού. Από αν το άρχισε από το μεταφορά του στρατμού, είχαμε αρχίσει από το Σεπτέμβριο. Από Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη και του βγάζαμε στην Αλεξανδρούπολη. Γι' αυτό και είπα το μεταξύ του το Ιταλή, Αλεπού. Είναι της Αλβανίας οι άνθρωποι. Δεν πήρε λύση η κατασκοπία των Ιταλών. Παρευρεθήκανε ξαφνικά μπροστά στο στρατό, πέταγουν το μεταξύ. Η νοοτροπία λοιπόν ήταν η εξής. Θα βγούμε με την νίκη. Αυτή ήταν η μισθοδέρος. Και τότε, δεν το έχουν γράψει αυτό, οι Ιταλοί πετάξαν μια ωραία προπαγάνδα. Ενώ εμείς στην αρχή υποχωρούσαμε στην Αλβανία, πετάξαν πληροφορία ότι οι Ιταλοί υποχωρούν και στον πάλι φαλάκι. Ενθουσιασμός στον άφθαθμο, στον αδέρφο, να ανοίξαν οι φυλακίσεις, έξω οι φυλακισμένοι. Και ήταν το αντίθετο, ακριβώς για να πει στο ηθικό. Διότι το άλλο βράδυ, για να όχι άλλο το μεθεπόμενο, έγινε η περίφημη επίθεση των Τούκας κατά τον Πειραιά. Μέσα σε ένα βράδυ, ο Πειραιάς και η σχολή δοκίμων έγιναν ερείπιο. Όταν λέω ερείπιο, κατά λέξη ερείπιο. Στο θάλαμο που κοιμόμουν, η έκρηξη εξήλωσε το παράθυρο, το οποίο ήταν εκεί πέρα το 1904, εξήλωσε το παράθυρο και το παράθυρο πέρασε από πάνω μου, ευτυχώς ροξά και δεν με πλάκωσε και έτσι είμαι εδώ και θα λέω αυτά που θα λέω σήμερα. Είδαμε το απόγευμα, αργά το απόγευμα, πάνω από την, ας πούμε, από τον Ισθμό προερχόμενα, πολλά αεροπλάνα. Δεν προλάβαμε να κάνουμε ούτε έναν ελιγμό. Έμεινε το καράβι με τη
η εντολή που έδωσαν όλο δεξιά και άρχισαν καταιγιστικώς να μας βομβαρδίζουν. Την ώρα του βομβαρδισμού μας πολυβολούσε Νικόλας με αποτέλεσμα να χτυπηθεί ο πεζόπλος θανάσιμα και επίσης και ο Βλαχάβας να ήταν ύπαρχος και αυτό θα χτυπηθεί. Μπουνάτσα. Και αναφέρουν οι οπτήρες επιπλέον σαν άρθρο. Πού να προλάβεις τώρα να το κάνεις σήμα. Στο Σουμπασάκο κατέβα, πιάσει το έλεγχο και άρχισε να δείχνεις. Και απέφυγε. Ένα πρωί βλέπαμε το αεροπλάνο, έτυχε να μην βάρει εγώ εκείνη την πρωί, 4-8. Το αεροπλάνο το νόησα από τις 8 η ώρα. Μόλις προσπερνάει και το υποβρύχιο, τότε έριχνε τη βόβα του. Και σκάει μεταξύ υποβρυχιού και τη στεριά σκάει η βόβα. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν σε μια Αθήνα υπό γερμανική κατοχή. Όταν οι Γερμανοί μπήκανε, πράγματι δεν βρέθηκε ούτε ένας Έλληνας στον δρόμο να, όχι να τους χαιρετήσει, να τους αντικρίσει. Δεν βρέθηκε ένα παράθυρο να ανοίξει για να πει ότι σας βλέπουμε. Έγιναν διαβουλεύσεων και διαβουλεύσεων, βάλαν μπρος στις μηχανές και τότε ο αξιωματικός πυροβολικού που ήταν ο Δαμιλάτς, ο πατέρας του μου, Δαμιλάτς, ανέλαβε την εκβέλη του πλοίου και το πλοίο ξεκίνησε για να βγει από τον άνθρωπο και από το φράγμα της, του Πειραιά. Το φράγμα του Πειραιά ήταν στην Ψιτάλια, φράγμα ανθρωποβυθιακό, το οποίο είχε ένα δίχτυ τεράστιο από τα κάτω, το οποίο έπρεπε να το ανοίξουν για να περάσει το καράβι, αλλιώς κι αν πέραγε πρόσωπο, οι προπέλλες θα πέφταν το δίχτυ. Βγάλανε κόσμο και με τσεκούρια εσπάσανε τις πλωτίδες που πατάγαν το φράγμα και ο Αβέρος το ρισκάρισε και έφυγε κάπου κοντά στις Βέβες, ο κυβερνήτης του κανονικός πληροφορηθεί τα γεγονότα, επρόλαβε το καράβι και ανέλαβε πλέον ο Βλαχόπουλος της κυβέρνησης του Κλείου και το κατέβασε την οποία στη Μέση Ανατολή. Τότε, αν γυρίσω πίσω, είμαστε πολύ νέοι, πολύ ενθουσιώδεις. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε ίχνος φόβου. Δεν υπήρξε ποτέ κάποια αναστολή όσον αφορά το καθήκον μας. Το ηθικό ήταν πολύ υψηλά, πάρα πολύ υψηλά. Ζούσαμε ακόμη την Ελλάδα που όχι την εσέβεται όλος ο κόσμος, αλλά μιλούσε μόνο για την Ελλάδα και για τα κατορθώματά της, τόσο στα βουνά της Πύνδου, όσο και γενικότερα για τον πόλεμο.
Από τα σημαντικότερα τεκμήρια που διαθέτουμε ναυτική ιστορία στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού αποτελεί σίγουρα και το αρχείο των προφορικών συνεντεύξεων, το οποίο μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τον υποκειμενικό χαρακτήρα που έχουν. Ωστόσο, αποτελούν μια αναμφίβολα πολύ σημαντική πηγή της ιστορίας, μια και είναι γραμμένη, αν θέλετε, καταγράφουν την προσωπική τους μαρτυρία οι άνθρωποι που έζησαν, πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μας. Θα ακολουθήσουν η απόδοση εθιμοτυπικών δώρων από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού και μετά θα κλείσουμε με ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης ιστορίας της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah.